σχήμα σύνολο βαθμών της ημέρας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζουμε με μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι άμεσος ανταγωνιστής μας για την πρόκριση. Συνεπώς είναι ένα παιχνίδι κλειδί για το αν θέλουμε να συνεχίσουμε στη διοργάνωση. Αν πάρουμε τη νίκη θα πάμε στους 7 βαθμούς, θα τους αφήσουμε 3 βαθμούς πίσω και θα έχουμε το πάνω χέρι. Από την άλλη, αν δεν κερδίσουμε θα έχουμε μείνει πίσω και θα θέλουμε πολλή δουλειά μετά. Συνεπώς, το μόνο αποτέλεσμα αύριο για εμάς είναι η νίκη. Ποια ήταν η εικόνα που είχε πριν από το παιχνίδι με τους Αστέρους και ποια είναι τώρα που τους είδα να κερδίζουν την ομάδα. Αν άλλαξε κάτι στο πώς έβλεπε το αντίπαλό του που είχε μετά το πρώτο. Πριν από 2 χρόνια είχα αγωνιστεί εναντίον της Καραμπάκ όταν αγωνιζόμουν στην προηγούμενη μου ομάδα. Συνεπώς ήξερα ότι πρόκειται για μια καλή ομάδα. Μπορώ να σας πω ότι η άποψή μου αυτή σε αυτά τα παιχνίδια είναι ότι η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή της Καραμπάκ καλύτερα από πριν από 2 χρόνια. Σίγουρα περιμέναμε ότι θα είναι μια δυνατή ομάδα, αυτά τα ξέραμε. Αλλά μας εντυπωσιάσανε λίγο παραπάνω από αυτό που περιμέναμε, από την αλήθεια. Νομίζω όμως για αύριο θα είμαστε πολύ οργανωμένοι, πολύ έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο προπονητής μας έδειξε κάποια πράγματα παραπάνω, ξέρουμε τι να περιμένουμε και συν της άλλης έχουμε αφομοιώσει λίγο και τον τρόπο παιχνιδιού τους, από το πρώτο παιχνίδι, οπότε θα είμαστε σίγουρα πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Σαν επίπεδο δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι εμείς έχουμε παραπάνω πιθανότητες να περάσουμε. Είχαμε 2 εκτός έδρας παιχνίδια, πήραμε μία νίκη εκτός έδρας στην Τσεχία. Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι εδώ με την Φιωρεντίνα, το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει τους 3 βαθμούς. Ναι, πράγματι δεν παίξαμε καλά στο τρίτο μας παιχνίδι με την Καραμπάκ, αλλά νομίζω ότι αύριο θα δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και θα πάρουμε τους 3 βαθμούς, το οποίο θα μας κάνει φαβορή να περάσουμε και στην επόμενη φάση. Πώς περιμένει το παιχνίδι, τι περιμένει περισσότερο από την αντίπαλη ομάδα που θα έρθει στο γήπεδο, διότι ο Πάφος έχει περιβάλλει στον τοίχο και τι πιστεύεις και πού πιστεύεις να κρυφθεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει η Καραμπάκ διαφορετικά. Περιμένουμε ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν το ίδιο παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ότι εξαρτάται κυρίως από εμάς. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και το παιχνίδι αύριο θα εξαρτηθεί από την δική μας εικόνα μέσα στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να τους πιέσουμε παραπάνω, να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν το παιχνίδι που κάνανε στον πρώτο αγώνα. Και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω και αύριο να υπάρχει ένα γεμάτο γήπεδο και σίγουρα και για αυτούς θα είναι πιο δύσκολο το να παίξουν εκτός έδρας, όπως για μας είναι πιο εύκολο όταν παίζουμε στην έδρα μας και είναι οι οπαδοί μας εδώ για να μας στηρίζουν. Προχθές χρειάστηκε ένα δικό του κόλ για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει παίξει με μεγάλη εμπειρία. Μπορεί να εξηγήσει γιατί η ομάδα ενώ παράγει δεν έχει εύκολο τον κόλ. Δεν είναι δική του άποψη. Και αν ίσως έχει ζητήσει και τον προπονητή να προωθεί περισσότερο. Ξεκινώντας από το τέλος, προφανώς ο προπονητής μου έχει ζητήσει να ανεβαίνω. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου αυτά, το οποίο έχω από τότε που θυμάμαι να αρχίζω να παίζω ποδόσφαιρο, το ότι προωθούμουν αρκετά. Βέβαια, δεν μπορείς αυτό να το κάνεις. Πρέπει να υπάρχει μια τακτική η οποία έρχεται σε σχέση και με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν μπορείς να αφήνεις την άμυνα. Πρέπει να έχεις το μυαλό σου να γυρνάς πίσω, να ανεβαίνεις στις σωστές στιγμές, να μπορείς να καλύπτεις καλά τους χώρους. Πριν από το παιχνίδι συγκεκριμένα μου είπε ότι πιστεύω ότι θα πετύχεις και γκολ σήμερα, όπως και έγινε. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήταν και ένα σημαντικό γκολ για την ομάδα, αλλά και ένα σημαντικό γκολ για εμένα προσωπικά. Αναφορικά τώρα με τις ευκαιρίες, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι στην προπόνηση, να δουλεύουμε αυτά που μας δίνει ο coach. Και από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Μερικές φορές μπαίνουν τα πιο δύσκολα και χάνονται τα πιο εύκολα. Δεν έχει σημασία. Έχουμε παίχτες με πολύ καλή ποιότητα μπροστά.
Είμαι σίγουρος αρκετά ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει στο τακτικό κομμάτι, γιατί θα με προβλημάτιζε, ας πούμε, με ένα πολύ περισσότερο το αν δεν δημιουργούσαμε ευκαιρίες και δημιουργούσαμε δύο και βάζαμε τη μία. Από τη στιγμή που δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Καλησπέρα. Τι διαφορετικό περιμένετε να δείτε στους ποδοσφαιριστές σας σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με την ομάδα? Αυτό που περιμένω διαφορετικό από το προηγούμενο παιχνίδι είναι να έχουμε πρώτο καλύτερο αποτέλεσμα. Δουλεύουμε αυτές τις μέρες από την Κυριακή συγκεκριμένα για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και σημερινή προπόνηση. Γνωρίζουμε καλύτερα τον αντίπαλο. Πιστεύω ότι στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να ήταν και ένα από τα χειρότερα μας παιχνίδια φετινά, όπως είπε και ο παίχτης. Αυτά συμβαίνουν. Όλες οι ομάδες δεν έχουν πάντα σταθερή πορεία συνεχόμενη. Αυτό που περιμένω να ήμασταν πιο αποτελεσματικοί, να ήμασταν πιο πιεστικοί και βέβαια να ήμασταν πιο πειθαρχημένοι όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε εκεί. Έλα, Αντώνη. Πέρα από τον θεσμό τραυματισμού του Τζάλμα, κατά πόσο έχουν επηρεαστεί τα πλάνα σας από τα συνεχόμενα παιχνίδια με την ομάδα, συν αυτό το πανεπιστήμιο, και αν υπάρχουν νότερα για το πότε θα μπορούν να αγωνιστούν ο Πέρκας και ο Τζαβέλης? Κοιτάξτε, ο Τζάλμα έπατε χτες μετά από ένα σουτ στη διάρκεια της προπόνησης, τράβηγμα στο προσαγωγό. Δεν ξέρουμε ακόμα, περιμένουμε να περάσει 24 ώρα να μπορούμε να έχουμε ολόκληρη απάντηση από το ιατρικό team πόσο καιρό θα είναι έξω. Όσο και να είναι, είμαι σίγουρος ότι το ιατρικό μας team, όποιο, δηλαδή σ' άποψή μου, είναι από τα καλύτερα ιατρικά team που έχουν περάσει από το ΠΑΟΚ, θα τον φτιάξει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οι άλλοι παίκτες, ο Πέλκας τώρα γυρνάει, τώρα μπαίνει, αυτή η εβδομάδα έχει ξεκινήσει να κάνει προπονήσεις με την ομάδα και ο ίδιος αισθάνεται καλύτερα. Μπορεί να είναι καλός και για το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Όσο αφορά τον Τζαβέλα, Τζαβέλας είναι ο παίκτης ο οποίον υπολογίζει για το αυριανό παιχνίδι. Γεια, Κώστα. Είπε προηγουμένως ο κόουτς ότι αυτές τις μέρες δουλεύετε, μαθαίνετε ακόμα περισσότερο τον αντίπαλο. Υπάρχει κάποιο επιπλέον στοιχείο το οποίο θα μετρήσετε περισσότερο τώρα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που το είδατε, ας πούμε, στον Πακού? Εκεί ίσως ο Πάκο να μην το αντιμετώπισε σωστά και τώρα θα το αντιμετωπίσει καλύτερα? Κοιτάξτε, δεν τα έλεγα ότι η ομάδα δεν είχε τέλεση. Είχε τέλεση. Πρώτο ημίχρονο, αν γυρίζω πίσω, εκτός της μία φάση και η δεύτερη που ήταν ένα γυριστό σουτ, δεν μας απειλήσανε κάτι ιδιαίτερα, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μπορώ να περιμένω κάτι διαφορετικό από τους ίδιους για αύριο. Πιστεύω ότι, όπως είπε και ο Μάτος, εξαρτάται από εμάς. Αυτό τους είπα και στο πρώτο παιχνίδι. Βέβαια, ξαναλέω, το πρώτο παιχνίδι αρκετά πράγματα δεν λειτουργήσαν καλά και γνωρίζουμε όλοι αυτό. Έχουμε κάνει και ανάλυση και πιστεύω ότι έχουν καταλάβει και οι παίκτες αυτά τα λάθη που κάναμε να μην ξαναγίνουν. Βέβαια, είναι μπροστά μας άλλα τρία παιχνίδια με αυτό το αυριανό. 9 βαθμοί είναι. Εμείς αυτή τη στιγμή ήμασταν στη δεύτερη και τρίτη θέση, έχουμε 4 βαθμούς. Και ό,τι και να γίνει αύριο, υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια. Αν βλέπουμε τώρα μαθηματικά, και με 4 πόντους μπορείς να προκριθείς, αλλά και με 6 μπορείς να μην προκριθείς. Τότε, σε αυτή τη διοργάνωση θέλει σωστή διαχείριση. Εμείς, βέβαια, αύριο θέλουμε να κερδίζουμε. Ο στόχος μας είναι η νίκη και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Έλα, Νίκο. Πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα να πιστεί μετά από το συνεχόμενο ντέρμπι,
να κρατήσει τη ψυχολογία της και να παίξει με το ίδιο πάθος σε ένα τέτοιο αγώνα σαν τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε, όλοι οι παίχτες, όσο και στο πρωτάθλημα, έτσι και στη οργάνωση της UEFA, θέλουν να παραμείνουν και θέλουν να παίξουν και θέλουν να συνεχίζουν. Δεν φοβάμαι ότι αν τα έχουν πάθος ή όχι. Τα έχουν πάθος σίγουρα. Περάσανε δύο ντέρμπι, περάσανε δύο, τα έλεγα, δύσκολα παιχνίδια που τα έλεγα και στα δύο ήμασταν καλύτεροι. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίζουμε και δυνατά παιχνίδια συνεχόμενα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και αυτό αυριανό παιχνίδι θα είναι σαν ντέρμπι. Μπορεί η ομάδα, η όνομα της ομάδας να μην μας λέει πολλά, γιατί δεν ασχολούμαστε με ποδόσφαιρο από την χώρα τους. Βλέπουμε διαφορετικά και πιο δυνατά πρωταθλήματα. Αλλά πιστεύω και οι ίδιοι από εκεί το ίδιο αισθάνονται και εμάς. Από εκεί και πέρα θέλει καλή διαχείριση, θέλει καλή προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό γνωρίζουμε και είδαμε και εκεί ότι οι παίκτες του Καραμπάχ έχουν, αρκετοί παίκτες έχουν ποιότητα, ιδιαίτεροι παίκτες όπου είναι μπροστά και υπάρχουν και οι λάτι που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Ελπίζω ότι και πιστεύω ότι για αύριο ότι είμαστε έτοιμοι. Μπορεί. Μπορεί. Εντάξει, και αν ήταν. Και αν δεν έπατε αυτό, μπορεί να μην έπαιξε. Μπορεί να ήταν. Μπορεί να ξεκινούσε από το πάκο. Μπορεί και να ξεκινούσε. Αυτό είναι κάτι που. Υπάρχουν μία ή δύο τέσεις, όποιες ακόμα ψάχνω. Είμαι κοντά βέβαια, αλλά κρίμα είναι που έπατε αυτό πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Σας είπα αρκετές φορές για τον συγκεκριμένο παίκτη. Είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει προβλήματα σε κάθε άμυνα, μπορεί να δημιουργήσει το παίκτη παραπάνω και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας λείπει αύριο, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην ομάδα μου που μπορούν να κάνουν διαφορά.